Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε όλοι εδώ και τους χωριανούς μας, τους Βαγκαλιώτες και όλους τους φίλους από όλα τα γύρω χωριά. Η συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως όλοι γνωρίζετε, έχει ένα σκοπό. Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν απόψε θα πάνε για ένα έργο που κάνουμε στο χωριό μας, το δρόμο του χωριού μας. Και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ απόψε και βοηθάτε. Γνωρίζετε ότι κάνουμε μια τρομερή προσπάθεια όλοι μας. Έχουμε συγκεντρώσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, γύρω στους 37.000 ευρώ. Και με τη βοήθειά σας απόψε θα γίνουν περισσότερα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω λίγο τους επίσημους προσκεκλημένους, γιατί η βραδιά θα έχει και μια ιδιαιτερότητα σήμερα. Και στη συνέχεια θα δώσω το μικρόφωνο και στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Σοκράτη, και στη Μαρίνα εδώ, τη φίλη μου, να μας πούνε δύο κουβέντες. Να σας πω ότι απόψε μας θυμάμαι την παρουσία του ο κύριος Χρήστος Κίτσιος. Πρώην Δήμαρχος Φοινικαίων και πρόεδρος του ΜΕΓΑ. Μαζί μας είναι επίσης ο Ανδρέας Κούρτης, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής και πρόεδρος της ΆΣΑ. Καλησπέρα κύριε Ανδρέα. Επίσης είναι ο Μιχάλης Οπέκος, πρόεδρος Διβριωτών, αλλά και πρώην πρόεδρος της Δίβρης, ο Εμίλιος Πάντος. Μαζί μας είναι και η Βαλεντίνα Ικοτσίνη, πρόεδρος της Αδελφότητας Βελιονιωτών. Ο κύριος Ζήσης Αναγνώστης, πρόεδρος της Αδελφότητας της Αουζωτών Άγιος Βασίλειος 2019. Είναι μαζί μας σχεδόν ολόκληρος ο σύλλογος, να τους δω από εκεί, Σκορφιάδων, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος δεν ανήκει στο Δήμο Φοινικαίων και μας τιμά απόψε και είναι όλα τα παιδιά εδώ, σχεδόν σύσσωμος με τον κύριο Γιώργο Νάκα, αρχηγό. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Δήμος Πογονίου, ναι. Είναι ο κύριος Κώστας Τσάκας μαζί μας, πρόεδρος του Συλλόγου Λεστινής Ατροριστικός Προορισμός. Ο Άλκης Νάτσης, πρόεδρος της Αδελφότητας Κουλουτσιωτών. Ο Άλκης Νάτσης, λοιπόν, με όλη την κουλουρίτσα εδώ πέρα. Τρία τραπέζια γεμίσαν εκεί πέρα. Τέσσερα, ναι. Λοιπόν, μαζί μας είναι και ο Αλέξανδρος Ονταγιάκας, ο φίλος Αλέξανδρος, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ουδροτού. Ο κύριος Δήμος Γιάννης, πρόεδρος Συλλόγου Ρυδροτών Ηλιούπολης. Ο κύριος Ιωάννης Τζόλος, πρόεδρος Αδελφότητας Δερμισιωτών η Αγία Σοφιά. Ο κύριος Βαγγέλης Τόκος, πρόεδρος Αδελφότητας Πλάκας. Ο κύριος Ορέστης Ζαφύρης είναι πρώην πρόεδρος, αλλά επειδή είναι φίλος πρέπει να τον αναφωνήσω, γιατί είναι πολύ καλός φίλος, Ορέστης Ζαφύρης, πρώην πρόεδρος του Αγίου Ανδρέα. Ο Κυριάκος Κιέβης, πρόεδρος Αδελφότητας Χάλιου, όπως και η σύζυγός του, είναι μαζί μας απόψε εδώ, κυρία Παναγιώτα, η οποία είναι δασκάλα χορού στο Χάλιου και στον Σύλλογο Δήμου Φιλής, Βορειοπηρεδών Δήμου Φιλής. Επίσης, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Βορειοπηρεδών μαζί μας, του Δήμου Φιλής, ο κύριος Σπύρος Κόκαλης. Ο κύριος Παύλος Καλογέρης, πρόεδρος της Αδελφότητας Παναγία Κωνσταντίνισσα. Ο κύριος Περικλής Νάτσης, πρόεδρος Συλλόγου Φοινικαίων. Ο κύριος Γιώργος Νικόλας, πρόεδρος Αδελφότητας Καλυβιωτών, νεοεκλεγής. Ο κύριος Βασίλης Μπάρης, ο οποίος είναι πρόεδρος Συλλόγου Φοινικαίων Κορινθίας και από τον Βαγκαλιάτη του Βασίλης. Πιθανόν να ξέχασα και κάποιον, και να πω τελευταίον τον κύριο Ζήση Καρκασίνα, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος και πρώτος πρόεδρος του συλλόγου μας.
επίτιμος όπως όλοι γνωρίζετε. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι εδώ, πολλοί πρόεδροι, πολλοί σύλλογοι, σχεδόν από όλα τα χωριά. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό δείχνει πόσο πολύ μας εκτιμάτε και μας εκτιμάτε με την παρουσία σας και εκτιμάτε αυτό που κάνουμε, την προσπάθειά μας. Πριν συνεχίσουμε παρακάτω, θα ήθελα να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Σοκράτη, τον αντιπρόεδρο, να μας πει και αυτός μια καλησπέρα. Σοκράτη. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Καλά να περάσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμάτε αυτό που κάνουμε και εύχομαι στους χωριανούς μας την επόμενη χρονιά που θα μιλήσουμε. Γίνονται εκλογές και θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχουν οι χωριανοί πιο πολύ και να έχουμε πιο καλά αποτελέσματα. Καλή διασκέδαση, καλά να περάσετε. Και δύο λόγια από την κυρία Μαρίνα, είναι υπεύθυνη του πολιτιστικού τμήματος του Συλλόγου. Κυρία Μαρίνα, παρακαλώ. Τρομερό κοινό, έτσι, τρομερό κοινό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με το ζόρι την έπεισα να πει δύο κουβέντες. Την παρακαλούσα στην κοπή της πίτας να πει δύο κουβέντες. Δεν ήθελε. Αν τότε έπαιρνε στο μικρόφωνο, σήμερα θα σε είχαμε στη Βουλή. Για όσους δεν ξέρετε, η Μαρίνα ήταν υποψήφια βουλευτής με τον κύριο Βελόπουλο και πραγματικά στην Άλφα Αθήνας για πολύ λίγο δεν την είδαμε στη Βουλή. Είναι πραγματικά αδερφή, μαμά και φίλη. Σε ευχαριστώ, Μαρίνα. Λοιπόν, η βραδιά λοιπόν σήμερα είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο, όπως σας είπα, τον οποίο θα τον τιμήσουμε απόψε για την προσφορά του στο χωριό μας, αλλά και την εν γέννη προσφορά του στο Δήμο Φινικαίων. Μιλώ προφανώς για τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Χρυσάκη Κίτσιο, ο οποίος με προσωπική του πρωτοβουλία έκανε ένα τεράστιο έργο στο χωριό μας. Πριν τον καλέσω στο βήμα, θα ήθελα να πω δύο λόγια απλά για αυτή την προσπάθεια, το πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε. Ο σύλλογός μας από την αρχή είχε ένα στόχο, πέρα από τα πολιτιστικά δρόμενα, να μπορέσει να βοηθήσει όσο γίνεται στο χωριό. Να γίνουν κάποια πράγματα στο χωριό, να γίνουν κάποια έργα, να βοηθήσουμε τους κατοίκους, τους μόνιμους εκεί πέρα, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους. Και το πρώτο πράγμα που κάναμε, προσεγγίσαμε τον Δήμαρχο πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και συγκεκριμένα θυμάμαι μία συνάντηση που κάναμε στη Λιβαδιά, στο πολιτιστικό κέντρο. Ήταν η πρώτη επαφή μας, δεν γνωριζόμασταν. Είχαμε πάει, νομίζω, εγώ, η Μαρίνα, η Αμαλία, ήμασταν 2-3 παιδιά. Είχε μία πολύ σημαντική εκδήλωση, ήταν ομιλητής και συναντηθήκαμε στο διάδρομο. Τότε θεώρησα πραγματικά ότι εντάξει, δεν θα πούμε και πολλά, δεν θα μας ακούσει ο άνθρωπος. Κι όμως βγήκε και στο διάδρομο, σχεδόν για μισή ώρα μας άκουγε ευλαβικά. Το κοίταζα, λέω και ψηλός τώρα, μας δίνει σημασία, δεν μας δίνει. Κι όπως μας άκουγε, του θέσαμε κάποια προβλήματα και κάποια θέματα που θέλαμε να λύσουμε στο χωριό, όπως ήταν το γήπεδο, όπως ήταν ο δρόμος και διάφορα άλλα έργα που θέλαμε να κάνουμε στο χωριό. Και ο άνθρωπος απλά μας άκουσε, μας υποσχέθηκε ότι θα ξανασυναντηθούμε, θα προσπαθήσουμε και έμεινε εκεί αρχικά η συζήτηση. Μετά από λίγους μήνες μας κάλεσε ο ίδιος στο χωριό και εμάς και το Σύλλογο και κάποιους χωριανούς για να συζητήσουμε και κάποια άλλα θέματα και πάνω και στο τραπέζι θέσαμε αυτά τα ζητήματα ξανά και βάλαμε ένα στόχο. Είπαμε ότι θα φτιάξουμε τον κεντρικό δρόμο του χωριού μας με τη βοήθεια του Συλλόγου αλλά και του Δήμου
κάνοντας αυτό το έργο με συγκρηματοδότηση μισά-μισά ο Σύλλογος, η χωριανή μας, ας πούμε, και ο Δήμος. Αν θέλετε λίγο παρακαλώ, λίγο ησυχία για να ακούσετε, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέω για τον άνθρωπο αυτό. Λοιπόν, βάλαμε κι εμείς μπρος, ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας, ξεκινήσαμε έναν έρανο. Ανταποκρίθηκε όλος ο κόσμος, όλοι οι χωριανοί μας, και όχι μόνο αυτό, και πολλοί άνθρωποι που δεν μας ξέρανε καν και από τα γύρω χωριά, όλοι σχεδόν όσοι είστε εδώ μέσα προσφέρατε για αυτόν τον σκοπό. Ο Δήμαρχος το εκτίμησε πάρα πολύ αυτό που γινόταν, γιατί έβλεπε ότι υπήρχε θέληση και από το Σύλλογο και από τον κόσμο να προσφέρει και το εκτιμούσε πάρα πολύ. Και επικοινωνούσε κάθε τρεις και λίγο μαζί μας και μου έκανε εντύπωση πως αυτός ο άνθρωπος μας ενοχλούσε πιο πολύ από ό,τι ενοχλούσαμε εμείς οι ίδιοι. Και έτσι προκύψανε δύο και τρεις και τέσσερις συναντήσεις, μέχρι που μια μέρα μας είχε ένα πολύ χαρμόσυνο νέο. Πήγε ο άνθρωπος με δικιά του πρωτοβουλία στα Τύρανα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και εξασφάλισε ένα σημαντικό κεφάλαιο. Και μας ανήκειλε ότι ο δρόμος αυτός δεν θα γίνει με τα χρήματα που μαζέψατε. Αυτά τα χρήματα θα κρατήσετε, θα τα ρίξουμε στα σοκάκια του χωριού. Ο δρόμος αυτός θα γίνει με άσφαλτο από άκρη σε άκρη. Και όντως στήριζε το λόγο του και ήρθε και έφτιαξε όλον αυτόν τον δρόμο, 1700 μέτρα για την ακρίβεια, 1715 κύριε Ζήση. Και πραγματικά σήμερα το χαιρόμαστε όλο αυτό. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, αυτός είναι ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Χρυσάκης Κίτσιος. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, ελάτε. Αν έχετε την καλοσύνη, να μην βάλω πιο πολύ τη φωνή για να με ακούσετε, λίγο ησυχία να ακούσουμε τον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πριν σας δώσω τον λόγο, ετοιμάσαμε μία τιμητική πλακέτα. Για μένα. Δήμαρχε, μαζί με τον Βασιλικό ποτίζει την κυκλάστρα, πήρα και εγώ αν το θέσμα. Παρακαλώ. Αν έχει την καλοσύνη, μόνο να πω, να την δώσω σε μία θαυμαστριά μου, μπορώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Είναι μια σημαντική στιγμή για τον κάθε άνθρωπο που προσπαθεί και αγωνίζεται για τα κοινά. Αν και κάποιος φίλος πριν μου έλεγε ότι μην αρχίσετε την κουβέντα στο μικρόφωνο, γιατί θέλουμε να ακούσουμε και κλαρίνα μετά. Και αυτό είναι για τα παιδιά, για την εξαιρετική ορχήστρα που θα κάνουν όμορφη τη βραδιά μας απόψε. Θα πούμε πέντε πράγματα ουσίας. Γιατί αυτό που έγινε με το χωριό Βαγκαλάτη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα εμένα με στριμώξαν αυτά τα παιδιά, σε εισαγωγικά, και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να νιώθω υπερήφανος, γιατί πήραμε ένα χωριό το οποίο είναι από τα σημαντικότερα χωριά του τόπου μας και ολοκληρώθηκε, σχεδόν ολοκληρώθηκε. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχω περίπου 15 χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική και θυμάμαι τις πρώτες συναντήσεις που κάναμε στο χωριό και ζητούσαν απεγνωσμένα οι άνθρωποι και το νερό. Τελειώνει και αυτό σύντομα, σε μερικούς μήνες το κάθε σπίτι στο Βαγκαλάτη θα έχει το νερό. Ένα πράγμα που έμεινε, ο δρόμος για την Αγία Μαρίνα.
ο οποίος είναι η Αγία Μαρίνα, με την επίσκεψη που έκανα πριν, λίγες μέρες πριν τον κορονοϊό. Είναι ένας εξαιρετικός, τουριστικός, σημαντικός προορισμός του τόπου μας. Αυτό όμως που έγινε με τον σύλλογο, αυτά τα παιδιά, τα υπέροχα παιδιά, έγινε και με άλλους. Πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλα μας τα χωριά. Γιατί πρέπει να ξέρετε, να γνωρίζετε και να το αισθάνεστε κι εσείς από εδώ, ότι κανένας δήμαρχος δεν θα μπορεί να προσφέρει αν εσείς δεν δώσετε την απαιτούμενη προσοχή και αγάπη για τον τόπο μας. Προσωπικά εγώ όλα αυτά τα χρόνια, επειδή κάποιοι με έμαθαν αυτό που είναι το πιο σημαντικό πράγμα, την αγάπη για τον τόπο μας, αυτό που έκανε να προσφέρω κάθε μέρα σε κάθε χωριό από άκρη σ' άκρη του Δήμου Φοινικαίου, είναι ότι αγάπησα και ερωτεύτηκα αυτόν τον τόπο, και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι μας. Είναι η πατρίδα μας. Είναι αυτή η πατρίδα η οποία μας έχουν αφήσει κληρονομιά, παρακαταθήκη, αυτοί που έδωσαν το αίμα τους σε αυτόν τον τόπο. Και πρέπει η πάση θυσία μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να μην παρατήσουμε την πατρίδα μας. Σίγουρα και η νέα δημοτική αρχή, και θα ήθελα να σας καλέσω όλους ένα χειροκρότημα και στο Ρωμαίο Τσάκουλη, μέσα σε αυτούς τους πρώτους μήνες κατάφερε ένα σημαντικό έργο προς το ριζά του Ανδρέα Κούρτη, να συνεχίσει και να το στηρίξουμε όλοι μας, γιατί στο τέλος αυτό που έχει σημασία είναι το έργο. Και πιστέψτε με ότι ο Δήμος Φοινικαίου θα είναι μια περιοχή η οποία θα πάρει τουριστική ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά έργα, πάρα πολλές μελέτες που έχουν γίνει και θα υλοποιηθούν στη συνέχεια, και θα πρέπει όλοι μας να συνεχίσουμε με αυτό το πνεύμα. Τέλος, τα πολιτικά, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ πολύ σύντομα. Έχει μεγάλη σημασία να είμαστε ενωμένοι και γωνιασμένοι. Αυτή τη στιγμή όλοι μας, σύσσωμα, είμαστε και δίπλα στην προσπάθεια που δίνει και ο εκλεγμένος Δήμαρχος Χυμάρας, και ευχόμαστε όλοι μας αυτή η παροδία να τελειώσει και να εφαρμοστεί η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Εύχομαι καλές γιορτές, υγεία σε κάθε οικογένεια και καλή διασκέδαση, η οποία πιστεύω είναι δεδομένη με αυτούς τους άριστους καλλιτέχνες που έχει ο τόπος μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, γιατί αναπομονείτε να χορέψετε, παρέψα να πω μόνο δύο πραγματάκια και να συνεχίσω. Να μεταφέρω την καλησπέρα του νυν δημάρχου του Ρωμαίου Τσάκουλη. Επικοινωνήσαμε σήμερα, ήταν καλεσμένος προφανώς ο άνθρωπος αυτός εδώ σήμερα, αλλά είχε ανελειμμένες υποχρεώσεις και δεν μπορούσε να παραβρεθεί. Έχετε την καλησπέρα του και την αγάπη του. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό πράγμα, ήθελα να πω ότι σε όλες αυτές τις επαφές, γιατί το ξέχασα να το πω, που είχαμε με τον Δήμαρχο, σημαντικό ρόλο έπαιξε ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι απόψε εδώ, ο επίτιμος, ο Καρκασίνας, ο οποίος ήταν παρόν σε όλες τις συναντήσεις μας και κινούσε τα νήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζήση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να σύρουμε τον πρώτο χορό τιμώντας και τον Δήμαρχο, τον Δέλτα Σίγμα, και όλοι σας ελάτε να χορέψουμε. Και αμέσως μετά ο πρώτος επίσημος χορός θα ανήκει στην νεολαία του χωριού.